Τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, σειρά των μαθημάτων μας, τα βδελίγματα που πράττουν οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού, όπως αποκαλύπτονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και συνεχίζονται στη Γενή Διαθήκη, γιατί ό,τι βδελείται το Θεός, είτε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή πριν έρθει ο Χριστός στη γη, είτε ο Θεός της Καινής Διαθήκης, όταν ήρθε ο Χριστός και η χάρη του Θεού στη ζωή μας, ο Θεός θα βδελείται. Θα διαβάσουμε λοιπόν καταρχάς, έχουμε πει μέχρι τώρα, έχουμε αναφερθεί στα βδελίγματα που είναι τα είδωλα, οτιδήποτε είδωλο ή ειδωλόθητο θεωρείται ενώπιον του Θεού βδέλιγμα. Ακόμη έχουμε πει για το χρυσάφι των ειδώλων, ότι δεν θα πρέπει να το φέρνουμε στο σπίτι μας, γιατί αποτελεί βδέλιγμα, δηλαδή δεν θα κερδοσκοπούμε από ένα είδωλο το οποίο βρέθηκε στην κατοχή μας, περιμένοντας ότι εάν το πουλήσουμε, εάν το χρησιμοποιήσουμε για κέρδος, θα μας ευλογήσει ο Θεός. Αντίθετα, ο Θεός λέει ότι αυτό είναι βδέλυγμα και ανάθεμα στο σπίτι μας. Τρίτον, είναι η θυσία με μόμο, δηλαδή η θυσία που φέρνουμε ενώπιον του Θεού, η οποία είναι έξω από το θέλημα του Θεού, έξω από την αγάπη του Θεού. Και οι κυρίαρχες θυσίες με μόμο είναι ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, άνθρωποι δηλαδή που γνωρίζουν την αλήθεια και την κρύπτουν κάτω από την αδικία. Επίσης, βδελίγματα είναι τα βδελίγματα των εθνών, τρίτο και τέταρτο, όπως είναι οι μαντίες, οι προγνώστες καιρών, οι μάγοι, ή ακόμη αυτοί που κάνουν θυσίες σε αλλότριους θεούς, όπως ήταν τότε ο Μολόχ ή οι Δωδεκάθεοι, οι οποίοι λατρεύουν και θυσιάζουν οποιαδήποτε μορφή θυσίας σε θεούς ψεύτικους, τους οποίους δημιούργησαν οι άνθρωποι. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα βδέλυγμα το οποίο στα μάτια του Θεού είναι σοβαρό και είναι η αδικία του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Θα διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 198, από το κεφάλαιο ΚΕ, Δευτερονόμιον 25 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. ΚΕ κεφάλαιο, 25 κεφάλαιο και 13 εδάφιο από το βιβλίο Δευτερονόμιον. Δεν θέλεις έχει εν το σακίο σου διάφορα ζύγια μεγάλων και μικρών. Δεν θέλεις έχει εν τη οικία σου διάφορα μέτρα μεγάλων και μικρών. Αληθινών και δίκαιων ζύγιων θέλεις έχει, αληθινών και δίκαιων μέτρων θέλεις έχει. Δια να πληθύνονται ημέρες σου επί της γης, την οποίαν ο Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Διότι πάντες υπράττονται στάφτα, πάντες υπράττονται σ' αδικία, είναι βδέλυγμα εις Κύριον τον Θεό σου. Αυτό θα το λέγαμε ανθρωπίνως εκ προμελέτης απάτη. Δηλαδή έχω ζύγια τα οποία είναι ψεύτικα, είτε πιο μεγάλα είτε πιο μικρά, ώστε να τα χρησιμοποιώ ανάλογα αν αγοράζω ή πουλάω, για να κοροϊδεύω τον άλλον και να δικώ τον άλλον, ο οποίος με εμπιστεύεται και ο οποίος δεν γνωρίζει το τι πράττω. Είναι δηλαδή, όπως λέει η Γραφή, πάσα αδικία, είναι αμαρτία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προμελετά και προετοιμάζεται για να εξαπατήσει και να αδικήσει τους ανθρώπους, συνειδητά όμως, όχι κατά λάθος, αυτό ο Θεός το βλέπει. Και ό,τι κάνουμε, αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός το βλέπει. Το βλέπει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καθαρά, κρίνει. Και κρίνει δικαίως. Γι' αυτό και η εντολή στην Καινή Διαθήκη είναι «Μην κρίνετε εσείς για να μην κρυθείτε». Και με όποιο μέτρο μετράτε, με το ίδιο θα σας αντιμετρηθεί. Όταν λοιπόν αδικείς τους ανθρώπους, θα σας αδικήσει ο Θεός. Όταν κλέβεις τους ανθρώπους, θα επέμβει ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Κάμει χάρη, αλλά ταυτόχρονα είναι και πυρ καταναλύσκων. Το λάθος δεν το λογαριάζει. Την άγνοια δεν τη λαμβάνει υπόψη του. Την εκούσια όμως αδικία τη μετράει πάρα πολύ σοβαρά και μάλιστα θεωρείται βδέλυγμα, δηλαδή το συχαίνεται ο Θεός. Την αδικία που κάνει κάποιος άνθρωπος, ιδιαίτερα δε ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, ο Θεός τη βλέπει με πολύ κακό μάτι. Μέσα στην αδικία είναι το ψέμα.
Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει μην ψεύδεστε μεταξύ αλλήλων. Το ψέμα αν βγει κατά λάθος, από φόβο, από άγνοια, αλλιώς κρίνεται. Αλλά εκ προμελέτης, όταν δηλαδή μελετώ, προμελετώ, να πω ψέματα, να αδικήσω τον αδελφό μου, να κλέψω τον αδελφό μου, και πόσο μάλλον όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την απάτη στο έργο του Θεού. Τα χρήματα της Εκκλησίας καίνε, αδελφοί. Είναι φωτιά. Είναι άγια. Όχι με τον αγιασμό τον ανθρώπινο, αλλά είναι επικίνδυνα. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αγιασμός και καθαρότητα. Πρέπει να υπάρχει αγιασμός και καθαρότητα. Αυτό όμως επεκτείνεται, η εκπρομελέτης απάτη, επεκτείνεται και μέσα στις οικογένειες. Δηλαδή δεν μπορεί ο άντρας να κοροϊδεύει συνειδητά τη γυναίκα του, να της κρύπτει την αλήθεια, να της λέει ψέματα, όπως και η γυναίκα στον άντρα. Ο Θεός βδελύτεται την απάτη την εκπρομελέτης. Δεν μπορείς να ευλογηθείς, δεν μπορείς να έχεις την εύνοια του Θεού αν σου λείπει ο αγιασμός και η καθαρότητα. Δεν μπορείς να ζητάς από το Θεό έλεος και χάρη εάν η καρδιά σου είναι γεμάτη απάτη. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει? Μακάρι η καρθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Και είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Να συνεργάζεται ο Θεός μαζί μας. Αλλά και όχι μόνο στην οικογένεια, και οπουδήποτε αλλού. Με οποιονδήποτε ερχόμαστε σε συναλλαγές. Ο Κύριος λέει μάλλον να υποχωρούμε. Καλύτερο είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Άφησε να σε αδικήσουνε, δεν θα χάσεις. Αλλά ό,τι κάνουμε με αυτή τη λογική, προσοχή, να το κάνουμε στο όνομα του Χριστού. Μόνο στο όνομα του Χριστού. Όχι με πονηριά να κάνω τον καλό, όχι με οφθαλμοδουλία όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά με φόβο Θεού. Και μάλιστα είπε κάποιος αδελφός σήμερα κάτι που με εντυπωσίασε. Αληθινό. Λέει, αναρωτιέμαι, λέει, ένα παιδί 18 χρονών, 20 χρονών, που έχει τόσους πειρασμούς και μεγαλύτερο, που έχει τόσους πειρασμούς και τόσες ευκαιρίες στην εκχύληση της αμαρτίας, πώς μένει μες στην Εκκλησία? Και προσευχήθηκε ο αδελφός και πιστεύω ότι ο Θεός το φανέρωσε. Ο φόβος του Κυρίου είναι που κρατάει όλους μας στην παρουσία του Θεού. Ο φόβος ο Άγιος όμως. Ο φόβος ο Άγιος, όχι ο τρόμος μας ρίξει κεραυνούς. Δεν ρίχνει κεραυνούς ο Θεός. Αλλά η εύνοια του Θεού. Ενδιαφερόμαστε για την εύνοια του Θεού. Αμήν αδελφοί. Μας ενδιαφέρει. Θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Θέλουμε ό,τι αν πράττουμε ο Κύριος να το ευωδώνει. Αν χαθεί αυτός ο φόβος του Θεού, που στην πραγματικότητα δεν είναι φόβος, σεβασμός είναι. Και φόβος είναι βέβαια. Γιατί φοβάμαι εγώ να χάσω την παρουσία του Θεού. Τη χάρη του Θεού, το έλεος, τα σπλάχνα. Πώς θα σταθώ εγώ αν ο Θεός δεν είναι μαζί μου? Τι θα κάνω? Πώς θα περπατήσω? Πώς θα πάω στο σχολείο μου? Πώς θα πάω στη ζωή μου? Πώς θα πάω στη δουλειά μου? Πώς θα πάω στην οικογένειά μου? Πώς θα πάω χωρίς βοήθεια? Γι' αυτό και οι άνθρωποι που δεν έχουν φόβο Θεού ψάχνουν να βρουν βοήθεια μέσα από τα λεγόμενα σε εισαγωγικά μέσα τα ανθρώπινα. Να έχω ένα βουλευτή να με βοηθήσει, να έχω ένα υπουργό να με βοηθήσει, να έχω ένα πλούσιο να με βοηθήσει. Όμως ο Δαβίδ λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Γυρίζω και κοιτάω όλα τα όρη. Όλους τους δυνατούς, τους μεγάλους, γύρω γύρω. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Και δεν έρχεται από πουθενά. Γι' αυτό ολοκληρώνει και λέει «Από του Κυρίου, του υπηίσαντος στον ουρανό και τη γη θα έρθει η βοήθειά μου». Ο χριστιανός είναι, θέλει και πρέπει να είναι βοηθούμενος από το Θεό. Αλλά για να είναι βοηθούμενος από το Θεό πρέπει να έχει σεβασμό και ευλάβεια στο Θεό. Και μάλιστα είναι τόσο πολύ σοβαρή η λέξη ευλάβεια και σέβας που η Γραφή δεν διστάζει να πει, και εδώ θέλω να τονίσω κάτι, η Γραφή ότι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού
Δεν δύναται να αναιρεθεί, είπε ο Χριστός. Είναι γεγραμμένο. Δεν μπορεί κανένας να το αναιρέσει. Δεν δύναται να αναιρεθεί. Εάν το γράφει ο Θεόπνευστος λόγος του Θεού, ισχύει κατά πάντα. Αν δεν το γράφει, μη φοβάσαι. Τίποτα δεν ισχύει. Ούτε απειλές, αυτές είναι οι απειλές του διαβόλου. Ούτε προκλήσεις, ούτε προσφορές, ούτε δελεασμούς, ψέματα είναι όλα αυτά. Ό,τι δεν είναι γραμμένο στον Άγιο Λόγο του Θεού είναι ψέματα. Ούτε να τα φοβάσαι, αλλά ούτε και να ελπίζεις. Ό,τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Και να φοβάσαι και να ελπίζεις αυτά. Οι καιροί που έρχονται είναι πολύ κακοί. Αν κάποτε ο άνθρωπος χρειαζόταν βοήθεια άνωθεν, τώρα πολύ περισσότερο. Δύσκολες μέρες. Και δεν εννοώ οικονομικά μόνο, που είναι τραγικά. Σε όλο τον κόσμο ανεργία, απολύσεις, περικοπές μισθών. Ο Θεός να φυλάει. Αλλά δεν είναι αυτό. Το σοβαρότερο, αδερφοί αγαπητοί, πρόβλημα είναι η πορεία του ανθρώπου και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Δυσκολεύουνε. Όλα δυσκολεύουνε. Δυσκολεύουν οι σχέσεις μας με το γείτονα. Δυσκολεύουν οι σχέσεις μας μέσα στις οικογένειες. Δυσκολεύουν οι σχέσεις έξω από τις οικογένειες, στο σχολεία. Η αμαρτία τίνει, είναι πολύ κοντά, να φτάσει στο πλήρες. Και είναι γεγραμμένο, όπως ξεκίνησα και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο γεννηθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αυτός τον οποίον ο Κύριος, ο Πατέρας, ο Θεός είπε ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην, λέει η γραφή, εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Και αν έπρεπε ο Ιησούς να είναι ευλαβής για να εισακούεται από τον Πατέρα του τον ουράνιο, πόσο μάλλον εμείς. Ο φόβος του Θεού, ο σεβασμός στο Θεό, η ευλάβειά μας είναι αυτή που μας οδηγεί, όλους μας, μικρούς και μεγάλους, μας οδηγεί πιο κοντά στο Θεό. Όμως αυτός ο φόβος, αυτό το σεβασμός και αυτή η ευλάβεια, πώς μας οδηγεί πιο κοντά στο Θεό? Μέσα από την υπακοή. Και η υπακοή έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία, να εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, με πρόθεση και απόφαση, όχι να το κουβεντιάσουμε, αλλά να το εκτελέσουμε. Και το άλλο είναι να αποφεύγουμε αυτά που ο Θεός βελίτεται. Υπάρχουν αμαρτίες και θα κάνουμε και μια σειρά μαθημάτων περί αμαρτίας. Υπάρχουν αμαρτίες θανάσιμες, υπάρχουν αμαρτίες μη θανάσιμες, υπάρχουν πτέσματα, λάθη, υπάρχουν αμαρτίες ακούσιες, αμαρτίες εκούσιες, και κάθε μία από αυτές έχει και την σημαντική και τη δική της αντιμετώπιση από το Θεό. Αλλά αυτό το οποίο διαβάζουμε τώρα, τα βδελίγματα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι το σοβαρότερο πρέπει να αποφεύγουμε στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, ένα από αυτά είναι η εκπρομελέτης, ενσυνείδητη, συγκεκριμένη απάτη του πλησίον μας, του αδελφού μας και του οποιοδήποτε συνανθρώπου. Καλύτερα, πολύ καλύτερα είναι να αφήνεις να αδικήσει, γιατί θα σε δικαιώνει ο Θεός, παρά να διεκδικείς αδίκως το δίκιο σου, γιατί θα απομακρύνεται ο Θεός. Το επόμενο βδέλυγμα στο οποίο θέλω να πάμε είναι στη σελίδα 196, είναι πάλι Δευτερονόμιο, είναι κεφάλαιο 23 και 17 εδάφιο. Μπαίνουμε τώρα σε πιο εμφανή και σοβαρά πράγματα. Πόρνη δεν θέλει υπάρχει εκ των θυγατέρων Ισραήλ, ουδέ θέλει είστε κίνεδος εκ των ιών Ισραήλ. Δεν θέλει φέρει πληρωμήν πόρνης ουδέ μίσθωμα κοινός εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, διεουδεμίαν ευχήν, διότι αμφότερα ταύτα είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου. Υπάρχει λοιπόν η πορνεία και η διαστροφή η φυσική,
αλλά υπάρχει η πορνεία και η διαστροφή η πνευματική. Και την πορνεία και τη διαστροφή τη φυσική την αναγνωρίζουμε. Είναι η επιπληρωμή μόνιμη και άσεμνη αμαρτία. Και η διαστροφή το ίδιο. Μάλιστα, για να το καταλάβουμε πιο καλά, θέλω να πάμε στη σελίδα 116. Είναι από το βιβλίο Λεβιτικό που αναφέρεται στο ίδιο βδέλυγμα και το εδάφιο 22. Σελίδα 116, Λεβιτικών Ιωταΐτα, 18 κεφάλαιο και εδάφιο 22. Ιωταΐτα 22. Και μετά άρενος δεν θέλει συνουσιαστεί ως μεταγυναικός, είναι βδέλυγμα. Ουδέ θέλει συνουσιαστεί με τα ουδενός κτίνους, δια να μοιανθείς με ταυτού. Ουδέ η γενή θέλει σταθεί έμπροσθεν κτίνους, δια να βατευθεί είναι μισαρών. Μη μοιένεστε εις ουδέν εκ τούτων, διότι σπάντα ταύτα ημιάνθησαν τα έθνη τα οποία εγώ εκδιώκω απ' εμπροσθέν σας. Και εμιάνθη η γη. Δια τούτο ανταποδίδω την ανομία αυτής επ' αυτήν και η γη θέλει εξεμέσει τους κατοίκους αυτής. Σεις λοιπόν θέλετε φυλάξει τα προστάταγματά μου και τα σκρίσεις μου και δεν θέλετε πράττει ουδέν εκ πάντων των βδελιγμάτων τούτων ο αυτόχθον ή ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι πάντα τα βδελίγματα ταύτα έπραξαν οι άνθρωποι της γης οι πρώιμον και μοιάνθη η γη. Δια να μη σας εξεμέσει η γη όταν μοιάνεται αυτήν καθώς εξέμεσεν τα έθνη τα πρωιμών. Διότι πας όστις πράξη εκ των βδελιγμάτων τούτων, εψυχέ ήτινες ήθελον πράξη ταύτα, θέλουσιν εξολοθρευθεί εκ μέσου του λαού αυτών, όθεν θέλετε φυλάτη τα προστάγματά μου, ώστε να μην πράξετε μηδένα εκ των βδελιρών τούτων ομίμων, τα οποία επράχθησαν πρωιμών και να μην μοιανθείτε εις αυτά, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Υπάρχει λοιπόν, είπαμε, διαστροφή και πορνεία, και φυσική και πνευματική. Είναι κάτι το οποίο απολύτως βδελείται ο Θεός και δεν θα αναφερθούμε περισσότερο στη φυσική πορνεία ή στη φυσική διαστροφή, αλλά ιδιαιτέρως θα αναφερθούμε στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς που αναφέρεται στην φυσική αυτή αμαρτία. Είναι στη σελίδα, να το φρω, Θεσσαλονικής, σελίδα 1047, και θέλω να διαβάσω από το τέταρτο κεφάλαιο και τρία εδάφιο, δέλτα κεφάλαιο, τρία εδάφιο, κάτι που έχει σχέση με τη φυσική πορνεία, όχι διαστροφή βέβαια, αλλά στην πραγματικότητα με φυσική αμαρτία στην Καινή Διαθήκη, στο Λόγο του Χριστού. Επειδή, τρία εδάφιο, τούτο είναι το θέλημα του Θεού, αγιασμό σας, να απέχεστε από τις πορνείας και να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχής πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη, τα μη γνωρίζοντα των Θεών. Να μην υπερβαίνει τις και αδική των αδελφών αυτού, για την Εκκλησία μιλάει, να μην υπερβαίνει τις και αδική των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο. Διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς και σας προείπομεν και δια μαρτιών εβεβαιώσαμεν. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν. Ώστις και έδωκε το πνεύμα αυτού το Άγιον εις ημάς. Ο Θεός λοιπόν μας κάλεσε εις αγιασμόν, εις καθαρότητα. Ιδιαίτερος μέσα στην Εκκλησία, τα παιδιά του Θεού, τα οποία πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στο να μην αδικούν τον αδελφό τους ή την αδελφή τους επάνω σε αυτά. Οποιοδήποτε σαρκική πρόθεση, σαρκικό βλέμμα ή σαρκική ενέργεια παρατηρείται με μεγάλη προσοχή από το Θεό. Δεν μπορεί κανένας να ενοχλεί τις θυγατέρες ενός ευλογημένου ζευγαριού. Τη γυναίκα, αλλά και ούτε τα παιδιά και τον άντρα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό τον είδος του αγιασμού, γιατί είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται ότι ο Θεός γίνεται εκδικητής στη ζωή αυτή.
πέραν της απώλειας που εξασφαλίζει ο άνθρωπος, αλλά γίνεται εκδικητής στη ζωή αυτή. Άρα βλέμμα πονηρό, και μάλιστα ο Λόγος του Θεού αναφέρεται ιδιαιτέρως στο βλέμμα. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα σου είναι σκοτεινό. Και αν είναι σκοτεινό όλο το σώμα σου, σημαίνει ότι είσαι απομακρυσμένος τελείως από την παρουσία του Θεού και από το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτού δεν υπάρχει ούτε μία. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι αγαθός, τότε όλο σου το σώμα είναι φωτεινό. Άρα αδελφοί αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ο φόβος του Θεού πολλαπλασιάζεται στην καρδιά μας, γνωρίζοντας ότι βλέμματα τέτοιου είδους, σκέψεις και ενέργειες τέτοιου είδους έχουν αποτέλεσμα άμεσο την εκδίκηση του Χριστού. Τι σημαίνει εκδίκηση? Σημαίνει ότι προσβάλλει τον ίδιο τον Χριστό. Μάλιστα λέει, άρα ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπο, αλλά το Θεό. Ο άνθρωπος δηλαδή που ενεργεί με πονηριά τέτοια φύσεως μέσα στην Εκκλησία, προκαλεί το Θεό εις εκδίκηση. Γιατί δεν αθετεί ανθρώπους, δεν ταπεινώνει ανθρώπους, δεν προσβάλλει ανθρώπους, δεν βλάπτει ανθρώπους, αλλά τον ίδιον το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που κατοικεί μέσα μας και ο Θεός φροντίζει να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος μέσα σε πειρασμούς, και μάλιστα όταν είναι άγιος και καθαρός. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο αγιασμός και η καθαρότητα είναι απαραίτητη και πρέπει να διατηρείται με το φόβο του Θεού, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε την εύνοια του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Όμως εκτός από τα φυσικά αυτά πράγματα υπάρχουν και τα πνευματικά. Η πνευματική πορνεία και η πνευματική μοιχεία και η πνευματική διαστροφή του Λόγου του Θεού ιδιαιτέρως. Η πνευματική πορνεία και μοιχεία είναι σαφής. Τι εννοεί ο Λόγος του Θεού και πάρα πολλές φορές το περιγράφει. Μάλιστα στην επιστολή προς Ιάκωβο, του Ιακώβου συγγνώμη, είναι στη σελίδα... είναι στη σελίδα 1070, λέει η Γραφή, κεφάλαιον 4 και εδάφιον 4, σελίς 1072, κεφάλαιον 4, δέλτα κεφάλαιο, εδάφιον 4, μοιχή και μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Ώστις λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι Ματθαίος η Γραφή λέγει «προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν»? Αλλά μεγάλη χάριν δίδει ο Θεός, όθεν λέγει «ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη». Στα μάτια λοιπόν του Θεού, η αγάπη των παιδιών του Θεού προς τον κόσμο είναι μοιχεία καθαρή. Δηλαδή σύζυγος άντρας της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Κεφαλή και βασιλιάς της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι νύμφη του Χριστού. Η Εκκλησία σαν νύμφη του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και έχει αποκλειστική αγάπη ο Χριστός για την Εκκλησία Του. Είναι ζηλότυπος. Όταν λοιπόν βλέπει ο Θεός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τον άνθρωπο, νέο ή νέα, μεγαλύτερο ή μεγαλύτερη, να στρέφει το βλέμμα Του με κρυφή αγάπη για τον κόσμο και για τον άρχοντα του κόσμου τούτου που είναι ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, στα μάτια του Θεού είναι μιχός και μιχαλίδα. Και μάλιστα λέει, εάν επιθύμησες την καρδιά σου μόνο για τους ανθρώπους, ήδη εμίχευσας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η θέση μας, η σχέση μας
αλλά και οι σκέψεις μας όσον αφοράν τον κόσμο. Ζηλεύουμε τον κόσμο. Στα μάτια του Θεού γινόμεθα μοιχή, ζηλεύουμε με επιθυμία, θέλω να πω. Γινόμεθα μοιχή, άρα και βέλιγμα στα μάτια του Θεού. Πόρνη, άρα και βέλιγμα στα μάτια του Θεού. Αν λοιπόν αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου, χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς να θεωρήσουμε ότι είναι και τίποτα σοβαρό, πολλές φορές μπαίνουμε μέσα σε αυτή την τρομακτική κατάσταση την οποία ο Θεός βδελύτεται. Μπορεί να μ' αρέσουν τα φώτα του κόσμου, τα τραγούδια του κόσμου. Δεν λέω να μην ακούς. Καλόν είναι. Αλλά δεν θέλω να γίνω αυστηρότερος από ότι είναι γεγραμμένο. Αλλά θέλω να γίνω ακριβής σε ό,τι είναι γεγραμμένο. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσε εκβάσεις της ζωής σου. Εάν λοιπόν ένας νέος, μια νέα ή μεγαλύτερη, δεν έχει σχέση η ηλικία, λέγει εγώ είμαι φαν, ξέρετε τι θα πει φαν, φανατικός, εγώ είμαι φαν της Άννα Βύση, στην τύχη λέω το όνομα, είναι καλή η τραγουδίστρια, Θεός να την ευλογήσει, αλλά σαν παράδειγμα τη φέρνω. Δηλαδή η καρδιά μου είναι δοσμένη και χαίρομαι, αγαπάω να ακούω αυτά που μου προσφέρει, χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτός, μπήκε στη δυσμένεια του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος μπει στη δυσμένεια του Θεού, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για αυτόν. Δεν μπορεί να έχει επιτυχίες στη ζωή του, ούτε πνευματικές, ούτε φυσικές. Γιατί χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν δεν λέω βάζοντας κάποιο νόμο, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις άλλο, μην κάνεις εκείνο. Ποτέ δεν θα το πω αυτό και ποτέ δεν το έχω πει. Εκείνο όμως που λέω, φύλαξε την καρδιά σου, αδερφέ μου και αδερφή μου και Γιώργο. Φύλαξε την καρδιά σου από το τι αγαπάς, τι επιθυμείς. Το να πάρει κάποιος πιάνο και να παίζει δεν είναι κακό. Κιθάρα και να παίζει, μπουζούκι, μπαγλαμά, μπορεί να παίζει ό,τι θέλει. Το να πηγαίνει κάποιος και να βλέπει ποδόσφαιρο, να βλέπει στίβο. Το να πάει κάποιος και να δει θέατρο. Ακόμη και συγχωρέστε με, και κινηματογράφο. Δεν είναι τραγικό, ούτε απώλεια φέρνει. Αν όμως δώσεις την καρδιά σου σε αυτό, μ' αρέσει και αγαπάω να βλέπω James Bond. Πρόσεξε, θες να παραδείς, δες το, δες το συνιστώ. Αλλά μην δώσεις την καρδιά σου σε αυτό. Μην το αγαπήσεις. Μην προσκοληθείς στον κόσμο και στα του κόσμου, γιατί χωρίς να το συνειδητοποιήσεις μπήκες στη δυσμένεια του Θεού και μάλιστα τη σοβαρότερη, σε αυτό που βδελύτεται ο Θεός, στη μοιχεία, μοιχή και μιχαλίδες. Αυτά τα λέω με τέτοια υπηίκεια τώρα, αλλά και με τέτοια σοβαρότητα, γιατί πολλές φορές χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί δεν το έχουμε σκεφτεί, δεν το έχουμε ακούσει, δεν έχουμε προσευχηθεί, ξεφεύγουμε ακολουθώντας πράγματα που προσφέρει ο κόσμος, δένεται η καρδιά μας σε πράγματα που προσφέρει ο κόσμος, χάνεται η εύνοια του Θεού, χάνεται η καλή καρποφορία και το δέντρο από καλό γίνεται κακό. Και αναρωτιόμαστε, μα γιατί δεν πηγαίνω καλά, γιατί δεν με βοηθάει ο Θεός, και προσευχόμαστε. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ζητείτε και δεν λαμβάνετε. Προσεύχεστε, ζητάτε, αλλά δεν λαμβάνετε. Και εξηγεί, γιατί ζητάτε για να καλύψετε τις ειδονές σας. Ποιες είναι οι ειδονές? Η ευχαρίστηση του κόσμου. Ενώ στην γραφή η ευχαρίστηση του Θεού είναι η τρυφή μας. Χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Χαιρόμαστε στο Λόγο του Θεού. Χαιρόμαστε στην κοινωνία μεταλλήλων. Χαιρόμαστε στις προσευχές. Χαιρόμαστε στην συναναστροφή.
Χαιρόμαστε όταν διαβάζουμε, χαιρόμαστε στο ταμείο μας. Καλό είναι αυτό. Αλλά αν προσέξουμε, μην τυχόν ταυτόχρονα χαιρόμαστε και σε αυτά που δίνει ο κόσμος. Γιατί αυτά που δίνει ο κόσμος καθιστούν, εάν τα αγαπήσουμε, εάν τα επιθυμήσουμε, εάν τα εξητούμε, τότε χωρίς να το καταλάβουμε μπαίνουμε σε αυτό που βδελείται το Θεός. Και συνειδητά, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για αυτά τα πράγματα, για να είμαστε απόλυτα γνώστες σε ό,τι και αν κάνουμε, πώς μας βλέπει και πώς μας αντιμετωπίζει ο Θεός. Δεν θέλω να δούμε το Θεό σαν ένα κακό πρόσωπο, ούτε το Λόγο του Θεού σαν εκδικητικό. Αντιθέτως μάλιστα, ο Θεός είναι αγαθός, αλλά ξέρει τις πλάνες, τις παγίδες και τις πονηριές και τις πανουργίες του διαβόλου. Θυμηθείτε πόσο γλυκά και τρυφερά πλησίασε ο διάβολος μέσα από το φρονιμότερο φίδι την Εύα και τον Αδάμ για να τους βγάλει έξω από τον παράδεισο. Δεν πήγε άγριος, ούτε με κερατάκια, ούτε με επιθετικότητα. Με γλυκύτητα πήγε. Με ταπείνωση φαινομενική πήγε. Άρα λοιπόν, για να μην προχωρήσω στα αποτελέσματα που είχε στη ζωή του Αδάμ και της Εύας, για να μην προχωρήσω στα αποτελέσματα που έχει η πονηριά και η πανουργία του διαβόλου σε κάθε άνθρωπο, θέλω να μείνω σε αυτό. Υιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου. Να το ξαναπώ σας παρακαλώ, και θέλω να τα ακούσουμε όλοι με μεγάλη προσοχή. Το λέει, θα τολμούσα να πω, με σπαραγμό ο Θεός. Υιέ μου, παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί, με τα πάσης φυλάξεως. Δεν μπορεί να το πει πιο έντονα και πιο καθαρά ο Θεός. Με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, γιατί εκ ταύτης προέρχονται πάσες εκβάσεις στη ζωή σου. Μην αφήνουμε αφύλακτη την καρδιά μας, αδελφοί, στις προκλήσεις και στους δελεασμούς του κόσμου τούτου. Η αγάπη του κόσμου τούτου είναι έχθρα στο Θεό. Εχθρός του Θεού καθίσταται αυτός που αγαπάει τον κόσμο, και είναι φοβερό να έρχεσαι στην εκκλησία, να προσεύχεσαι, να νηστεύεις, να δοξάζεις το Θεό, να διαβάζεις και μια κρυφή σου αγάπη προς τα του κόσμου να σε απομακρύνει από την ευλογία του Θεού και από τη δόξα του Θεού. Αμήν, αδερφοί μου. Πολύ σοβαρό, δεν είναι? Θα διαβάσουμε τώρα και κάτι άλλο, το επόμενο δέλεγμα που είναι στη σελίδα 195. Είναι Δευτερονόμιον κεφάλαιον ΚΒ εδάφιο 5. Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις τον άντρα, ουδέ ο ανήρ θέλει ενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες οι πράττοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου. Και εδώ θέλω να σας κάνω μια μικρή ομολογία πίστεως, τις αναμνήσεις μου θα σας πω από τότε που μπήκα στην εκκλησία. Εγώ πριν από 37 μου χρόνια μπήκα στην εκκλησία, πριν από 26 χρόνια, μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου ήταν 29 χρονών, ήταν μια σχετικά όμορφη κοπέλα, και η σχέση μας βεβαίως είχε να κάνει και με την ενδυμασία μας. Εγώ ήθελα η γυναίκα μου να φοράει πάντοτε παντελόνια, και επίσημα, και γιατί τότε πηγαίναμε και σε, λόγω της εργασίας και σε δεξιώσεις, και η επίσημη ενδυμασία να είναι παντελόνια, και η καθημερινή και η νυχτερινή και όλα. Το φουστάνι το απεχθανόμουν. Επίσης η γυναίκα μου γεννήθηκε κατάξανθη. Εγώ τη γνωρίζω τη γυναίκα μου από μικρό κοριτσάκι, από 14 χρονών. Περνώντας όμως τα χρόνια, σκουρέραν τα μαλλιά. Και στα 29 χρόνια, και το αντιμετώπιζε, γιατί την ήθελα ξανθιά, το αντιμετώπιζε φυσιολογικά. Στην αρχή με σαμπουάν, χρώμο σαμπουάν,
μετά με πιο έντονο, στα 29 χρόνια όταν μπήκαμε στον Χριστό, με βαφή. Μπήκαμε λοιπόν στην εκκλησία, η γυναίκα μου με παντελόνια, κατάξανθη, δεν βαφόταν ιδιαίτερα ποτέ. Ένα μικρό, ελάχιστο βάψιμο έκανε, κάτι έτσι έκανε φουφουφουφ εδώ για να νόμιζε ότι ήταν χλωμή, και εδώ είχε στο φρύδι ένα κόψιμο και είχε μια απόσταση το ένα φρύδι από το άλλο και έκανε μια γραμμή και το έκρυβε. Αυτή ήταν, έτσι μπήκαμε στην εκκλησία. Μπαίνοντας όμως στην εκκλησία, ακούω τους αδερφούς μου όλους ότι δεν πρέπει να φοράνε παντελόνια γυναίκες. Λέω, μπα, πού το γράφει? Γιατί είχα και έχω, και σας προτρέπω να το έχουμε αυτό. Με ενδιέφερε να δω αν το γράφει η Γραφή. Αν το γράφει η Γραφή, είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Αν δεν το γράφει, δεν δίνω σημασία. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τόνισε έντονα: είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Δεν γίνεται να αναιρεθεί η Γραφή, να πει δεν πειράζει, το γράφει αλλά δεν πειράζει. Ούτε ο Θεός την αναιρεί, είναι πιστός στο λόγο του, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Μου διαβάσαν αυτό και λέω, τι λες καλέ, στην Καινή Διαθήκη το γράφει? Μου λέει, δεν το γράφει. Δεν του δίνω σημασία. Όμως άρχισε σιγά σιγά κάτι να με καίει στην καρδιά μου. Πήγα λοιπόν, το ξαναδιάβασα, πήγα προσευχήθηκα. Πιστεύω ότι ο ίδιος πόλεμος γινόταν και στην καρδιά της γυναίκας μου. Κάποια στιγμή εκεί που το διάβασα, διαβάζω, «Οι πράττοντες ούτως είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών σου». Εκεί τρόμαξα. Πρώτη φορά συνειδητοποίησα τη λέξη ευδέλιγμα. Λέω, ευδέλιγμα. Ανοίγω το λεξικό, λέω, τι είναι ευδέλιγμα? Κατάλαβα ότι ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Ανοίγω το λεξικό, σύχαμα λέει. Ω, σύχαμα. Στα μάτια του Θεού, πω πολλά. Αλλά και πάλι λέω, μπα, στην Καινή Διαθήκη δεν το γράφει. Είναι η καρδιά μου και ο λόγος του Θεού. Όμως το ξαναδιάβαζα, το ξαναδιάβασα και λέω, για κάτσε βρε παιδί μου. Βέλιγμα. Να δω τι άλλα είναι τα βδελίγματα μέσα στη Γραφή και πόσο σοβαρά είναι. Όταν τα διάβασα τα άλλα τα βδελίγματα, είναι αυτά που διαβάζουμε τώρα. Μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω, εδώ δεν μπορείς να παίξεις Γιώργο. Ό,τι είναι βδέλιγμα στην Πεντάτευχο, στο Δευτερονόμιο, είναι το ίδιο βδέλιγμα στην Καινή Διαθήκη. Εκεί πάω και πιάνω την Άννα, λέω, πώς το βλέπεις? Αλλά εν τω μεταξύ η Άννα είχε πάρει απόφαση, μου λέει, δεν μπορώ εγώ να ζήσω μέσα στην εκκλησία με παντελόνια. Αλλά φοβόταν επειδή την ήθελα με παντελόνια. Εμένα όμως είχε φτιάξει την καρδιά μου ο Θεός. Και έτσι πήραμε την απόφαση και είπαμε τέρμα τα παντελόνια και μας ευλόγησε ο Θεός. Βέβαια άκουγα, ιδιαιτέρως από άλλες εκκλησίες, όχι από την Ελευθέρα, ότι είναι υπερβολικό. Και με διέφερε αυτό, γιατί έψαγα να βρω κι εγώ μια διέξοδο σε αυτό. Μου λέγαν άλλοι, το 1821 φοράγανε φωστανέλα. Ωραίο λέω επιχείρημα. Για κοίταξε τις γυναίκες του 821 τη φοράγανε και παίζουν. Άλλοι μου λέγανε πρόκειται περί ομοφιλοφιλίας, μιλάει για τους τραβεστή. Α, λέω, καλά το λες εσύ. Αλλά διάβασα παρακάτω για τους πόρνους και για τις πόρνες και για τους κίνεδους. Λέω, το ξαναγράφει? Μπορεί να είναι, δεν αποκλείεται. Αλλά μιλάει για ενδυμασία. Μετά προχώρησα και λέω, κάτσε, αυτή είναι η μερίσια ενδυμασία. Τώρα το βράδυ και το βράδυ υπάρχει ανδρική ενδυμασία. Λέω, βέβαια, είναι η πιτζάμα. Η πιτζάμα και είναι και η νυχτικιά. Ωραία παιδί μου, λέω, μπλέξαμε εδώ. Μπλέξαμε με το Λόγο του Θεού. Και άμα μπλέξεις με το Λόγο του Θεού, δεν ξεμπλέκεις, αδερφέ. Ο Λόγος του Θεού είναι αγαθός, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Και αν φοβάσαι το Λόγο του Θεού, δεν μπορείς να σταθείς αλόβητος. Ξαναπιάνω τη γυναίκα μου. Τι λες ρε γυναίκα μου, λέει, εστιαβέσαι, μου λέει. Είναι νυχτερινή ενδυμασία, ανδρική. Εγώ μου λέει, νυχτικές φοράγα πάντοτε. Α, λέω, ωραία. Κάναμε 4 παιδιά. Τώρα τα παιδιά μας και τα παιδιά μας.
Και ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας οδήγησε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έχει και συνέχεια όμως. Τώρα τα μαλλιά τι θα κάνουμε. Εδώ λέω είμαι εντάξει. Δεν το γράφει πουθενά. Το γράφει δεν το γράφει. Άρα μπορεί να τα βάφει ό,τι θέλει. Από κανελή με βούλες μέχρι όπως θέλει μπορεί να τα βάφει. Ησύχασα, έβλεπα τις άλλες αδερφές, τα αφήναν τα μαλλιά τους. Δεν πάει να λέτε ότι θέλετε εσείς, η γυναίκα μου θα είναι ξανθιά με φουστάνια. Αλλά ξανθιά, όχι με παντελόνια. Αυτά που σας λέω είναι αλήθεια, σας εξομολογούμε τώρα, το ξέρει ο Θεός. Είναι μάρτυρας ο Θεός και η γυναίκα μου. Τότε είχε πιστέψει μια αδελφούλα μας καλή, που ήταν υψηλή, ήταν γύρω στα 2 μέτρα, 1,90. Και όταν καθόμαστε στην προσευχή ήταν τόσο πάνω από όλους τους άλλους. Πολύ καλή αδερφή, η οποία άφησε τα μαλλιά της και σιγά σιγά φεύγανε οι βαφές και μένανε τα άβαυτα. Και ήταν οι δίχρωμες και οι τρίχρωμες αδελφές που έλεγα εγώ. Αυτό όμως αποτελούσε ένα τρομακτικό έλεγχο για την Άννα. Για μένα κανένας έλεγχος. Μια μέρα είχαμε πάει στην εκκλησία της Κηβισιά, του Πειραιά και εκεί είχε πιστέψει μια κοπέλα. Νεαρή ήταν, 30 χρονών περίπου, και είχε αναγεννηθεί και την είχε βαφτίσει και ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, η οποία ήταν βαμμένη από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά πολύ έντονα βαμμένη ήταν η καημένη. Καλή αδερφή. Τότε ήταν η Αλεξία, το πρόβλημα της οικογένειας, πολύ μικρή. Ήταν γύρω στα 1,5. Οπότε πλησιάζει την κοπέλα αυτή, την κοιτάει και αρχίζει και φωνάζει. «Μπαμπά, είναι ψεύτικη αυτή! Αδερφή, ψεύτικη είσαι, ψεύτικη! Είσαι ψεύτικη! Ψεύτικη είσαι!» Όμως αυτό το πράγμα που έλεγε, ξέρετε τι εννοούσε, ότι είναι κούκλα. Δεν είναι άνθρωπος, αλλά η λέξη ψεύτικη χτύπαγε στην καρδιά μου σαν καρφί. Ψεύτικη. Ψεύτικη. Πόπο, λέω, Κύριε. Αυτή είναι, δεν ξέρω τι ήτανε, μελαχρινή και υποδίεται την ξανθιά. Και η γυναίκα μου ψεύτικη είναι. Αμάν, λέω, έμπλεξα πάλι. Και άμα μπλέξεις με το Λόγο του Θεού, δεν ξεμπλέκεις. Έλα που την ήθελα ξανθιά, πόλεμος τώρα. Αλλά κάθε φορά που την κοίταζα, ερχόταν αυτή η φωνή της Αλεξίας, ψεύτικη είναι. Δεν είναι η γυναίκα σου αυτή. Άλλη είναι. Η γυναίκα σου είναι καστανή τώρα. Ότι πλησιάζω μια φορά και της λέω τι λες. Μου λέει σένα περίμενε, έχω πάρει απόφαση. Την άλλη μέρα πάει και τα βάφη, δεν άντεχε τη διχρωμία. Πήγε και τα βάψε καστανά και εκ τότε δεν τα ξανάβαψε. Μας ευλόγησε ο Θεός. Και έχουμε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, Παρησία. Όχι ότι είμαστε σπουδαίοι, όχι ότι είμαστε καλοί, αλλά ελπίζουμε να είναι ο Θεός μαζί μας. Το τρίτο, τα βαψίματα. Δεν βαφότανε καθόλου η Άννα, σας είπα. Μια μέρα λοιπόν είχαμε πάει στο Αίγιο, στο ξενοδοχείο. Το βάψιμο, εγώ δεν της έλεγα τίποτα, δεν με ενδιέφερε. Η Άννα δεν μπορούσε. Το χφρίδι της. Τάκ εδώ, πουφ, πουφ, και ερχότανε. Αυτό ήταν η ζωή. Με το που βγαίναμε, πουφ, πουφ, είχε ένα κάτι έτσι που στρογγυλά που είναι. Τα ξέρετε, τα ξέρετε. Κάτι στρογγυλά, πουφ, πουφ, έκανε. Μετά έπαιρνε το μολύβι, κρακ έκανε, έρχομαι Γιώργο μου. Την έβλεπα, εγώ δεν το λογαριαζα. Αλλά για την Άννα ήταν αδύνατον αυτό. Μια μέρα λοιπόν είχαμε πάει στο Αίγιο και είμαστε στο ξενοδοχείο. Η Χριστίνα τότε πρέπει να ήταν 6-7 χρονών. Και για μια στιγμή ακούω τη Χριστίνα, η οποία μόλις είχε αναγεννηθεί. 8 χρονών θα ήταν. Μόλις είχε αναγεννηθεί. Βάζει το χέρι της πίσω, πάει στη μάνα της, «Μάνα, μαμά, έλα εδώ». Η Άννα κατάλαβε, εγώ δεν πήρα χαμπάρι. «Εσύ είσαι χριστιανή». Λέει, «Άννα, γιατί παιδί μου», της λέει η Άννα, η οποία το είχε καταλάβει. «Και αυτά τι είναι». Και βγάζει το πουφ πουφ και το μολύβι. Η Άννα τι να πει τώρα, τι να πει. Λέει, «Καλά, καλά», λέει. Τα παίρνει και τα εξαφανίζει. Αλλά ο Θεός είναι καλός. Της έβγαλε τρίχες στο φρύδι. Λείπει μία τρίχα και μου λέει να πάω να τη βάλω. Ακόμη την ταλαιπωρεί. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε το Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, να ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Μία αδερφή έρχεται και μου λέει κάποτε, «Αδερφέ Γιώργο,
Εμένα ο άντρας μου δεν με θέλει με άσπρα μαλλιά. Θα με χωρίσει. Λέω, θα σε χωρίσει επειδή τα βάφει. Αν δεν βάφει τα μαλλιά σου, λέει, τότε μην τα βάφει. Να τα βάφει, παιδί μου. Λέει, θα με χωρίσει. Να τα βάφει, τη λέω. Καμία μη σε χωρίσει τώρα και έχουμε. και το φοβήθηκα να σα πω την αλήθεια. Δεν το κοροϊδεύα. Λέω, τώρα να τη πω να τα μην τα βάφει και να τη πει ο άλλο φύγε και άντε τώρα να μαζεύουμε τι οικογένειε. Κάποια στιγμή όμω μου έρχεται. Λέει, αδερφέ Γιώργο, έλα αδερφέ, πήρα απόφαση να μην τα βάψω. Τώρα θα σε χωρίσει. Μου λέει, θα με βοηθήσει ο Θεός. Την κοίταξα. Λέω, καλά, κάντε όπως θέλεις. Σε ένα μήνα σώθηκε ο άντρας της αδερφή. Σε ένα μήνα. Γι' αυτό λέω ότι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, γιατί ο Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι δύναμης. Δύναμης Θεού που σέζει τον πιστεύοντα. Θα μείνουμε, θα ακούσουμε πολλά. Εγώ έχω ακούσει από τους συγγενείς μου. Πώς κατάντησε τη γυναίκα σου, κούκλα τους λέω είναι. Μπορείς να τα βάψεις τα μαλλιά της στο χρώμα της Άννας. Τέτοιο μεζ, γκρίζο, μπορείς να το βάψεις. Το τι έχω ακούσει από αδελφούς, άλλης εκκλησίας βέβαια, δεν τρέπεσαι πως κατάντησαν έτσι η γυναίκα σου. Με τις φούστες, με τα δεν φοράς ένα παντελονάκι να γίνει όμορφη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ θέλω να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, αδερφοί. Θέλω να μας αγαπάει ο Θεός. Θέλω να είναι μαζί μας ο Θεός. Εφόσον το βδελείται το Θεός, τι να κάνω τώρα. Μ' άρεσε ξανθιά, μ' άρεσε με παντελόνια. Αλλά τι θα κάνω, αυτό που μ' άρεσε εμένα ή αυτό που αρέσει το Θεό. Θα είναι έτσι, αδερφοί. Θα κάνουμε αυτό που αρέσει το Θεό. Πόσο θα ζήσουμε εδώ, αδερφοί. Περάσαν τα χρόνια. Η Άννα ήταν 29 χρονών και είναι 55 τώρα. Σε λίγα χρόνια φεύγουμε. Είτε με προσωπική πρόσκληση, περνάνε τα χρόνια. Γυρνάμε. Όμως ένα θα μείνει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού. Όλα παρέρχονται. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Να μείνουμε, αδερφοί μου, στο Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα τώρα που έρχεται ο Κύριος. Να μείνουμε, αδερφοί μου. Να μείνουμε. Αμήν. Νομίζω ότι υπάρχει κι άλλο ένα δέλυγμα για να μην ασχοληθούμε άλλη μέρα. Είναι ο δεύτερος γάμος, η πορνεία και η μοιχεία. Ο Λόγος του Θεού λέει στη Μαλαχία, ο Θεός μισεί τον άνδρα, τον αποβάλλοντα τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Στην Παλαιά Διαθήκη έδιδε ο Θεός διαζύγιο. Το έλεγε μάλιστα αποστάσιο. Και έλεγε ότι αν ο άντρας δεν θέλει τη γυναίκα του, μπορεί να τη διώξει. Αλλά έλεγε ταυτόχρονα ότι αν η γυναίκα όμως παντρευτεί άλλον άντρα, δεν μπορεί να ξαναγυρίσει τον άντρα της, γιατί εμολύνθη η γυναίκα αυτή. Είναι μεμολυσμένη. Και όταν ρωτήσανε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και του είπανε «Συγχωρείτε στον άντρα να χωρίσει την εαυτού γυναίκα δια πάσα ατία». Λέει «Όχι, δεν συγχωρείτε». Απ' αρχής λέει ο Θεός, είπε «Ένας άντρας για μια γυναίκα». Να αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού, τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και να προσχοληθεί στη γυναίκα του. Λέει και ο Μωυσής λέει διέταξε να δίνουν αποστάσιο. Λέει ο Μωυσής διέταξε για τη σκληροκαρδία σας. Στην Καινή Διαθήκη όμως ο Κύριος παίρνει την καρδιά την πέτρινη και την κάνει σάρκινη με την αναγέννηση. Βγάζει τη σκληροκαρδία των ανθρώπων και βγάζει και την υψηλοφροσύνη των ανθρώπων με την αναγέννηση. Δεν είναι σε όλους λέει να το δεχτούν αυτό, γιατί αντέδρασαν και οι μαθητές. Αν είναι λέει ούτως ο άντρας να μένει σε όλη τη ζωή με μια γυναίκα, δεν συμβαίνει να παντρευόμαστε. Και οι μαθητές και οι άνθρωποι τον όταν παντρευόμουν μου λέγανε για πρώτη γυναίκα καλή είναι. Και εγώ έλεγα μην. Αλλά δεν είναι έτσι αδερφοί, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι για τα παιδιά του Θεού. Πού να βρω άλλη σαν την Άννα. Αλλά εδώ που τα λέμε που να βρει και η άλλη και η Άννα άλλον σαν και εμένα. Τα λέμε όλα έτσι. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια αδερφοί. Ότι ο Χριστός κάνει τους δύο ένα. Δεν είμαστε σκληρόκαρδοι τώρα. Υπομένουμε, υποτασσόμεθα, αγαπάμε, μας αγαπάνε και έχουμε μια ελπίδα ζωντανή και ασφαλή ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει μια εκκλησία. Αγία, τέλεια,
ένδοξη, μη έχουσα κοιλίδα ηρτίδα ή τι των τιούτων. Και εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτή την Εκκλησία. Δεν θέλουμε και δεν μας ενδιαφέρουν τα σχόλια των ανθρώπων. Καθόλου. Καθόλου δεν μας ενδιαφέρουν τα σχόλια των ανθρώπων. Ούτε αν ήταν το 1821, τι κάνανε οι άνθρωποι, ούτε αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν, η αλήθεια είναι αυτή, παντελόνια γυναικεία. Γιατί όμως? Γιατί τα παντελόνια τα αντρικά δεν είναι τόσο προκλητικά και συνδυάζουν τώρα οι άνθρωποι του κόσμου αυτού. Την αλότρια ενδυμασία με τη στολή την άσεμνη και την προκλητική. Και κάνουν ένα παντελόνι, το λένε κολάν τώρα. Κολάν. Να μην κρύψουν τίποτα. Αδερφοί αγαπητοί, εμείς δεν είμαστε εκ των κάτω, είμαστε εκ των άνω. Δεν είμαστε εκ του κόσμου τούτου. Είμαστε, το πολίτευμά μας είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αμήν. Πάμε για τον ουρανό. Αμήν. Φωνάζουμε, ο Κύριος έρχεται. Αμήν. Και όπως είπε κάποιος αδερφός πολύ ωραία, στον ουρανό οι άγγελοι φωνάζουν, η Εκκλησία έρχεται. Εμείς λοιπόν θα φωνάζουμε, ο Κύριος έρχεται και θα ετοιμαζόμαστε. Και οι άγγελοι στον ουρανό θα φωνάζουν, η Εκκλησία έρχεται και θα ετοιμάζονται να υποδεχθούν την ύμφη. Καλή αντάμωση στον ουρανό, αδερφοί. Καλή αντάμωση. Αμήν, Χριστέ μου.